Είμαστε έξω από την είσοδο του Διεθνές Ιπποκρατήριου Ιδρύματος. Εδώ, όπως βλέπετε, υπήρχε ένα γεφύρι το οποίο ήταν και επικίνδυνο και αισθητικά απαράδεκτο. Είναι από αυτά που λέμε μεταξύ μας οι πολίτες. Πολλές φορές ζητάνε από τους αρμόδιους να το δουν. Απλά να το δουν και να το φτιάξουν. Μετά από κάποια χρόνια, πέρασαν τόσα χρόνια και αυτό το γεφύρι, όπως και άλλα τα οποία είναι επικίνδυνα, δεν έχουν τύχη της προσοχής κανενός. Και μάλιστα ένας δρόμος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά το καλοκαίρι λόγω του Ασκληπίου. Ναι, το βλέπουμε και τώρα που πραγματοποιούνται εργασίες ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία και ντόπιοι και τουρίστες. Οι εργασίες ακριβώς που διενεργήθηκαν εδώ, κύριε Νασταχανίτη, ποιες είναι? Διορθώθηκε η βάση έτσι ώστε να τοποθετήσουμε αυτά τα κολονάκια, τα οποία είναι και αισθητικά όμορφα, αλλά εκτός αυτού δημιουργούν και συνθήκες ασφάλειας για κάποιο ατύχημα που μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα γεφύρια που, όπως είπατε, αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει μέχρι στιγμής και πόσα έχετε καταγράψει ότι έχουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα? Εκτός από την Ευαγγελίστρια που έχουμε τελειώσει, έχουμε ολοκληρώσει, απλά πρέπει να μπουν κάποια μεταλλικά μέρη. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις και στην πόλη, δηλαδή στον Μπαρμπαγιάννη που υπήρχε ένα επικίνδυνο σημείο και σε άλλα σημεία εντός της πόλης. Θα συνεχίσουμε λίγο πιο πάνω. Υπάρχει ένα γεφύρι που είναι πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και ένα ατύχημα εκεί. Θα συνεχίσουμε προς τα κάτω, προς το πλατάνι, που και εκεί έχει ένα γεφύρι πάρα πολύ παλιό, που το βλέπουμε ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, και η εμφάνισή του αλλά και η στατικότητά του. Όσον αφορά πάντα, όχι τη στατικότητα του γεφυριού, το επιφανειακό. Τα προστατευτικά και κλειδώματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για την οδική ασφάλεια. Βλέπουμε ότι είναι παρόμοια με τα ιταλικά. Αυτά είναι τετράγωνα σε σχέση με τα άλλα, στην Ευαγγελίστρια, στο Σφαιδιού, που ήταν έτσι οβάλ. Ναι, υπάρχουν δύο τύποι που έχουμε βγάλει, που βγάζουν στο εργοτάξιο, και αυτούς τους χρησιμοποιούμε αναλόγως περιοχής.